Άντων Τσέχοφ, ο Επίσκοπος. Μετάφραση Μίλια Ροζίδη. Μέρος πρώτον. Την παραμονή των Βαΐων, στο μοναστήρι του Σταροπετρόφσκ, είχαν ολονυχτία. Όταν άρχισαν να μοιράζουν τα βάγια, ήταν πια σχεδόν 10 η ώρα. Τα φώτα θάμπωναν, τα φυτίλια των καντιλιών σώνονταν, κοντολογής, όλα ήταν σαν μέσα σε καταχνιά. Στο μισοσκόταδο της εκκλησίας, το πλήθος σάλευε σαν θάλασσα. Και στον σεβασμιότατο Πιότρ, που ήταν ανήμπορος εδώ και 3 μέρες, φαινόταν πως όλα τα πρόσωπα, και τα γέρικα και τα νεανικά και τα αντρικά και τα γυναικεία, έμοιαζαν το ένα μετάλλο, και πως όλοι όσοι ζήγωναν να πάρουν βάγια είχαν την ίδια και απαράλλαχτη έκφραση στα μάτια. Μες στην ομίχλη δεν ξεχώριζε τις πόρτες. Το πλήθος μετατοπιζόταν και του φαινόταν σαν να μην έχει και ούτε θα έχει ποτέ τέλος. Έψελνε γυναικεία χοροδία. Τον κανόνα τον διάβαζε μια νεαρή καλόγρια. Έκανε ζέστη, πνιγόσουν. Πόσο πολύ μάκραινε η ολονυχτία. Ο σεβασμιότατος Πιότρ είχε κουραστεί. Η ανάσα του ήταν βαριά, συχνή, ξερή. Οι ώμοι του πονούσαν από τον κάμα του. Τα πόδια του έτρεμαν και τον σύγχυζε δυσάρεστα η φωνή κάποιου χαζούλη που κάπου-κάπου υψωνόταν ανάμεσα στις ψαλμωδίες της χοροδίας. Και εδώ ξαφνικά, σαν μέσα σ' όνειρο, του φάνηκε πως είδε να πλησιάζει ανάμεσα από το πλήθος η ίδια η μάνα του, η Μαρία Τιμοφέγευνα, που είχε να την δει 9 χρόνια. Ίσως όμως να ήταν και καμιά άλλη γριά που έμοιαζε της μάνας του. Όταν πήρε από τα χέρια του τα βάγια και απομακρύνθηκε, όλο τον κοιτούσε εύθυμα με ένα χαμόγελο γεμάτο καλοσύνη και χαρά, ώσπου ανακατεύτηκε κι αυτή μέσα στο πλήθος. Και τότε, άγνωστο γιατί, δάκρυα κύλησαν στο πρόσωπό του. Στην ψυχή του ένιωθε γαλήνη. Όλα πήγαιναν καλά, όμως αυτός έμενε ασάλευτος. Κοιτούσε προς τους αριστερούς ψάλτες που διάβαζαν και όπου στη βραδινή καταγνιά δεν μπορούσες πια να ξεχωρίσεις κανένα πρόσωπο. Και έκλαιγε. Τα δάκρυα λάμψανε πάνω στο πρόσωπό του, στα γένια του. Και να, κάποιος από δίπλα άρχισε κι αυτός να κλαίει. Μετά πιο πέρα κάποιος άλλος, μετά κι άλλος, κι άλλος. Και σιγά σιγά η εκκλησία γέμισε από ένα σιγανό κλάμα. Σε λίγο όμως, σε 5 λεπτά, η χοροδία των καλογριών συνέχισε να ψέλνει, δεν έκλαιγαν πια. Όλα ξανά γίναν σαν πρώτα.
Σύντομα τέλειωσε και η λειτουργία. Όταν ο αρχιερέας κάθισε στην καρότσα για να πάει στο καταλήμμα του, σ' όλο τον κήπο, το φωτισμένο από το φεγγάρι, ξεχυνόταν χαρούμενος, όμορφος, ο αχός από τις πολύτιμες βαριές καμπάνες. Η άσπρη τείχη, οι άσπροι σταυροί πάνω στους τάφους, οι άσπρες σημίδες και οι μαύροι ίσκοι και η μακρινή σελήνη στον ουρανό που στεκόταν ακριβώς πάνω από το μοναστήρι, όλα φαίνονταν τώρα σαν να ζούσαν μια ξεχωριστή ζωή, ακατανόητη και ωστόσο κοντινή στον άνθρωπο. Ήταν Απρίλης, στις αρχές του, κι ύστερα από τη ζεστή ανοιξιάτικη μέρα έκανε κρύο. Έτσουζε, κι όμως την ανάλαφρη ψυχρή ατμόσφαιρα ένιωθες την πνοή της άνοιξης. Ο δρόμος από το μοναστήριο στην πόλη ήταν αμουδερός. Η καρότσα έπρεπε να πηγαίνει σιγά-σιγά. Και από τις δύο μεριές του αμαξιού, μες στο φεγγαρόφωτο, το λαμπερό και ήρεμο, αργοσέρνονταν στον αμόδρομο οι προσκυνητές. Κι όλοι σωπαίναν σκεφτικοί. Όλα τριγύρω ήσαν πρόσχαρα, καινούργια, τόσο κοντινά. Όλα, και τα δέντρα, και ο ουρανός, και το φεγγάρι ακόμα. Θα ήθελες να σκέφτεσαι πως έτσι θα είναι πάντα. Τέλος, η καρότσα μπήκε μες στην πόλη. Κύλησε στον κεντρικό δρόμο. Τα μαγαζιά ήταν πια κλειστά και μόνος του έμπορα, του Γεράκιν, του εκατομμυριούχου, δοκίμασαν τον ηλεκτροφωτισμό, που αναβόσβηνε έντονα και δίπλα στριμωγνόταν πολλής κόσμος. Μετά πέρασαν οι ευρύχωροι σκοτεινοί δρόμοι, ο ένας μετά τον άλλο, έρημοι από ανθρώπους. Και μετά την πόλη, η δημοσία πάλι, ο κάμπος. Μύρισε πεύκο. Και ξάφνου ξεφύτρωσε μπροστά στα μάτια ένας άσπρος τείχος με μπεντένια και πίσω του ψηλό καμπαναριό, ολόφωτο. Δίπλα του πέντε μεγάλοι, χρυσοί, ολόλαμπροι τρούλοι. Ήταν το μοναστήρι Παγκρατίευσκι, όπου ζούσε ο σεβασμιότατος Πιότρο. Και εδώ, το ίδιο ψηλά πάνω από το μοναστήρι, σιωπηλή, σκεφτική, στεκόταν η σελήνη. Η καρότσα μπήκε από την πύλη τρίζοντας πάνω στην άμμο. Εδώ και εκεί, μέσα στο φεγγαρόφωτο, ξεχώρισαν οι μαύρες σιλουέτες των μοναχών. Βήματα ακούστηκαν στο πλακόστρωτο. «Εδώ πέρα μας ήρθαν η μητέρα της η μητέρα Σεβασμιότητος, όσο λείπατε», του ανέφερε ο κελάρης την ώρα που ο Σεβασμιότατος έμπαινε στο διαμέρισμά του. «Η μανούλα μου πότε ήρθε?» «Πριν από την ολονυχτία, γύρεψαν να μάθουν πρώτα που είστε και μετά πήγαν στο γυναικείο μοναστήρι. Αυτό σημαίνει πως τα αλήθεια την είδα στην εκκλησία»,
«Ω Κύριε!» και ο Σεβασμιότατος χαμογέλασε από τη χαρά του. «Πρόσταξα να πούμε στην Αγιοσύνη σας ότι θα έρθουν αύριο», συνέχισε ο κελάρης. «Έχουν μαζί τους και ένα κοριτσάκι, φαίνεται εγγονάκι τους. Μένουν στο πανδοχείο του Οβζιάνικοφ. Τι ώρα είναι τώρα?» «Αρχίζει η 12η. Τι κρίμα!» Ο Σεβασμιότατος κάθισε λίγο στον ξενώνα. Σκεφτόταν και σαν να μην το πίστευε πως ήταν κιόλας τόσο αργά. Στα χέρια και στα πόδια του ένιωθε κομμάρες. Του πονούσε ο σβέρκος. Έκανε ζέστη, ήταν άβολα. Αφού ξεκουράστηκε λιγάκι, πήγε στην κρεβατοκαμαρά του και εδώ κάθισε πάλι και σκεφτόταν τη μάνα του. Άκουγε τον κελάρι που έφευγε. Και πίσω από τον τοίχο ξερόβηχε ο πάτρε Ισόη, ο ιερομόναχο. Το ρολόι του μοναστηριού χτύπησε τέταρτο. Ο Σεβασμιότατος ξεντήθηκε και άρχισε να διαβάζει τις πρώτου ύπνου προσευχές. Με μεγάλη προσοχή διάβαζε εκείνες τις παμπάλες, τις προπολού γνωστές του προσευχές, και την ίδια στιγμή σκεφτόταν τη μάνα του.